Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο μπαίνει μπροστά και αναμένεται να αλλάξει την εικόνα στο ιστορικό κέντρο της Μεσίνης. Ο λόγος για την αστική ανάπλαση της συγκεκριμένης ζώνης, μια παρέμβαση που θα αγγίξει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Για να υπογράψουμε τη σύμβαση ενός μεγάλου έργου που είναι η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Μεσίνης. Ο προϋπολογισμός, όπως είναι γνωστό και γνωρίζετε, είναι στα 2 εκατομμύρια. Η ανάδοχος εταιρεία Παπαδόπουλου Νικολόπουλου ανέλαβε το έργο. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς και χαρούμενοι, γιατί πλέον μπήκαμε στη διαδικασία των έργων, της κατασκευής, μετά από πολλήμινες, μπορώ να πω, προσπάθειες. Είμαστε λοιπόν ευτυχείς που ξεκινάει το έργο και πολύ σύντομα θα το παραδώσουμε στην κοινωνία, στην πόλη της Μεσίνης και σε όλους τους δημότες μας να το χαρούν και να το ευχαριστηθούν. Με το έργο αυτό που έχει χωριστεί σε τρεις φάσεις, αναμένεται να αλλάξει πλήρως η εικόνα της Μεσίνης. Είναι ένα έργο το οποίο θα αλλάξει όλη τη μορφή της πόλης της Μεσίνης. Έχουμε χωρίσει τη Μεσίνη σε τρεις φάσεις. Αυτή την εμείς εσωτερικά την έχουμε ονομάσει φάση 1. Είναι 10.000 τετραγωνικά περίπου, 15.000 η πρώτη φάση της ανάπλασης. Μετά πάμε σε δεύτερη και σε τρίτη και σε λίγο καιρό θα παρουσιάσουμε και θα αναρτήσουμε σε χώρους της πόλης μας το πώς θέλουμε τη Μεσίνη, πώς θα είναι η Μεσίνη του αύριο. Είναι έργο με ιδιαίτερες δυσκολίες, γιατί εκτός από το αισθητικό αποτέλεσμα που πρέπει να πετύχουμε, πρέπει να πετύχουμε και τη βελτίωση των υποδομών, ειδικά της αποχέτευσης, αποστράγγισης που υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα εκεί στην περιοχή. Θα προσπαθήσουμε και πιστεύουμε ότι θα έχουμε αρκετά καλά αποτελέσματα. Τις υλοποίησεις των έργων για το Δήμο Μεσίνης, περάσαμε, όπως σας είπα, μια διετία, τριετία μεγάλης προσπάθειας. Έχω πει επανειλημμένως ότι το 2018 θα είναι χρονιά Δήμου Μεσίνης. Και νομίζω ότι σήμερα είμαστε στην αρχή, στο ξεκίνημα για τα μεγάλα έργα που έχουμε προγραμματίσει και θα κατασκευάσουμε.